Δημοσιογραφικό σχόλιο. Θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Γιώργο Παπαχρήστο, δημοσιογράφο, σύμβουλο έκδοσης στην εφημερίδα Τα Νέα. Κύριε Παπαχρήστο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, κύριε Παπαχρήστο, πώς ακούτε εσείς όλη αυτή την αντιπαράθεση και τη δημόσια συζήτηση γύρω από το κόμμα, από τον μπλόκο πλέον, στο κόμμα Κασιδιάρη, και πώς ακούσατε σήμερα την απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ που, κάνοντας αναφορά σε κάτι που είπε ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Κασιδιάρη, είπε ότι δεν παίρνουμε. Μέρα 25. Ναι, και το Μέρα 25 και τον Βαρουφάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Έχεις δίκιο, Γιώργο, κύριε Παπαχρήστο, έχετε δίκιο. Μίλησε για πρωτοβουλίες, δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες μαζί με την θεσμική ακροδεξιά, μιλώντας για την κυβέρνηση. Τι λέτε, κύριε Παπαχρήστο? Εντάσσω αυτή τη δήλωση στο ούτως ή άλλως τοξικό κλίμα που επικρατεί στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Θεωρώ ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο που μπορεί να μας κάνει να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι πρωτοφανές. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς είναι στη γωνία αναφορικά με τη στάση που κράτησε για το μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Θυμίζω ότι όχι μόνο δεν κατέθεσε υπόμνημα ξεχωριστό όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά επιπλέον σαμποτάρισε και τη πρωτοβουλία του κορυφαίου συνταγματολόγου, του κυρίου Νίκου Αλβιζάτου, να υπάρξει κοινό υπόμνημα των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, το οποίο να σταλεί στον Άριο Πάγο προς ενίσχυση της αναμενόμενης απόφασης του Αρίου Πάγου για το Ναζιστικό Κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε μία στάση την οποία θα τη χαρακτήριζε ακουτοπόνηρη. Δηλαδή, ενώ προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από διάφορα άλοθη εντελώς τρωτά, τα οποία δεν έστεκαν σε καμία των περιπτώσεων, στην πραγματικότητα τι έκανε? Περίμενε να εισπράξει και αυτός την ψήφο διαμαρτυρίας των ψηφοφόρων αυτού του κόμματος. Άρα ψαρεύει σε θολά νερά και ο Τσίπρας μαζί με τον Βαρουφάκη, εκτιμάται, κύριε Παπαχρήστο? Εννοείται. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Σας θυμίζω ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ο πρόεδρος της Βουλής τότε, ο Μπούτσης, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι προκειμένου για την ψήφιση της απλής αναλογικής δεν θα υπήρχε κανένα ζήτημα να ψηφίσει και η Χρυσή Αυγή το νομοσχέδιο που έφερνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια στάση η οποία έχει προηγούμενο, δεν είναι κάτι καινούριο. Μάλιστα. Λοιπόν, mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής στάσης θα ακούσουμε κι άλλα στη συνέχεια, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος στις εκλογές. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε εδώ. Είναι αναπόφευκτο αυτό, κύριε Παπαχρήστο? Είναι αναπόφευκτο να πάμε σε δεύτερη φάση? Βέβαια. Ναι, κατά τη γνώμη μου, ναι. Έτσι όπως σήμερα διαμορφώνεται η κατάσταση, είναι πάρα πολύ πιθανόν να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, ο οποίος στην πραγματικότητα θα είναι ένας γύρος που θα λύσει προβλήματα και πιθανότητα να δώσει και κυβέρνηση στο... Ποιο είναι το πιο πιθανό σενάριο, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί έχετε εργασία, ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης στη δεύτερη φάση, όπως και εγώ συμφωνώ? Είναι, κύριε Ντόκα, είναι πρώιμο αυτό να το πούμε. Προφανώς το τρίτο κόμμα θα παίξει ένα ρυθμιστικό αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, δεν βλέπετε, της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις? Όλα θα εξαρτηθούν από τον πρώτο γύρο. Mm-hmm. Εάν η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων είναι γύρω στις 4-5 μονάδες, πολύ πιθανόν να προκύψει και αυτοδυναμία.
ναι, στο δεύτερο γύρο. Και πού θα είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Ναι, ακριβώς. Παίζει γιατί ρόλο, η διαφορά μπορεί να είναι όντως σε αυτό το IB, αλλά ο ένας να είναι 33 και ο άλλος να είναι 28-29. Ναι, ή και χαμηλότερα. Μάλιστα. Ναι, ή και χαμηλότερα, ακριβώς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε τον πρώτο γύρο. Και νομίζω ότι αυτός ο πρώτος γύρος είναι αυτός που θα καθορίσει τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαχρήστο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή δουλειά τώρα κυρίες και κύριοι.